Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Άλλο ένα τηλεφώνημα φωτιά θα διχάσει τα δύο αδέλφια. Η Βασιλική και ο Στέφανος θα μιλήσουν στο τηλέφωνο μετά από καιρό, με τον μεγάλο καυγά να ξεσπάει. Η Βασιλική θα κάνει μία προσπάθεια να προσεγγίσει τον αδερφό της, θέλοντας να του μιλήσει, μετά από καιρό. Φυσικά δεν είναι προετοιμασμένη για όσα ακολουθούν. Ο Στέφανος θα ξεσπάσει πολύ άσχημα. Τα νέα για τον γάμο της Βασιλικής έχουν μαθευτεί, πρώτα από την Άννα και ύστερα από την Χάιδο. Η Άννα δεν καταφέρει να κρατήσει το στόμα της κλειστό και αρκετά πιεσμένη παραδέχτηκε στον Στάθη πως η Βασιλική έφυγε για να παντρευτεί. Αντίστοιχα η Χάιδο γνωρίζοντας την αλήθεια, αποκάλυψε στους καπερνέρους πως η κόρη τους είναι έγκυος και πως φοβάται να τους το πει. Όλα αυτά θα εκνευρίσουν τον Στάθη, αλλά και την Αρετή, την ίδια στιγμή που η κόρη τους παραμένει αφαντή. Ο Στέφανος θα μιλήσει με την Βασιλική ξανά στο τηλέφωνο, ύστερα από ένα τηλεφώνημα με απόκρυψη που θα πραγματοποιήσει η ίδια, θα τον ρωτήσει αν είναι καλά, θα του εκφράσει την επιθυμία της να μιλήσουν, να μάθει τα νέα του. Βέβαια χωρίς να έχει υπολογίσει την όργη του, ο Στέφανος θα ξεσπάσει πάρα πολύ άσχημα. Θα μιλήσει απέσια στην αδερφή του, θα την κατηγορήσει για τα απανωτά της λάθη και θα κλείσει το τηλέφωνο στα μούτρα της, χωρίς να της δίνει δεύτερη ευκαιρία. Ο θυμός του είναι μεγάλος και ο διχασμός ανάμεσα στα αδέρφια μοιάζει οριστικός. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.